και φέτος μάλλον πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μας θύμισε κάτι από παλιές αποκριές στην Κοζάνη, που υπήρχε και η ευρωστία τότε και τα λοιπά οικονομική. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως σήμερα, που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς, που στήριξε όλη αυτή την αποκριά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού ακόμη, πρέπει να πω. Φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης που έδωσαν πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό και τους ευχαριστώ και πάλι. Άλλωστε νομίζω ότι φάνηκε και προς τον κόσμο, δεν μιλάω μόνο για την καθαριότητα που ήταν το πολύ δυνατό σημείο, και οι υπάλληλοι της τεχνικής και όχι μόνο, όλη η τεχνική μας δηλαδή, πραγματικά δώσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ας ελπίσουμε ότι και του χρόνου θα ανεβάσουμε τον πύχη κι άλλο και θα πάνε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Δυτικής Μακεδονίας και θα το κρατήσουμε όρθιο και για τα επόμενα χρόνια. Ως Δήμος Κοζάνης λοιπόν κάναμε ένα έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι οι σχολικές μας επιτροπές είναι 97. Ο νόμος, ο νέος νόμος που καταργεί τις σχολικές επιτροπές μέχρι τον 6ο μήνα του 24 αναφέρει για 100 σχολικές επιτροπές και άνω για να παραμείνουν αυτόνομες. Εμείς αυτό που θα ζητήσουμε στην ουσία είναι να παραταθεί ο 6ος μήνας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και άλλες σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε από τις 97 που είναι σήμερα, επειδή έχουμε και 6 σε αναστολή, να μπορέσουμε να τις ενεργοποιήσουμε και να ξεπεράσουμε το όριο των 100 σχολικών μονάδων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχει την αυτοτέλειά του, μέσα σε όλες αυτές τις συγχωνεύσεις που γίνονται και στα νομικά πρόσωπα, να το πω έτσι πολύ απλά και ποδοσφαιρικά, παίρνει μπάλα και τις σχολικές επιτροπές. Νομίζω ότι η αυτονομία τους είναι σημαντική για τους Δήμους, γιατί μιλάμε για σχεδόν 100 σχολικές μονάδες. Άρα είναι σχεδόν μία υπηρεσία από μόνη της, μόνη σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Κοίταξτε, εύλογα είναι τα ερωτήματα. Μας ζητήθηκε, καταρχάς υπάρχει, πρέπει να το πούμε στον κόσμο, ένα μνημόνιο συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε εμείς. Υπάρχει ήδη υπογεγραμμένο αυτό το μνημόνιο και μάλιστα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα έχει να κάνει με τη σημαία τους, η οποία για μία ημέρα μόνο να είναι στο Δημαρχείο της Κοζάνης, και το άλλο κομμάτι, το οποίο βέβαια εκεί δεν πηγαίνουμε καθόλου, είναι για μία αδελφοποίηση. Εμείς λοιπόν δεχόμαστε το ένα κομμάτι του μνημονίου της ΚΕΔΕ που έχει συνυπογραφεί, και αυτό φυσικά θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε κατά των πολέμων, οι πόλεμοι δεν έχουν καμία, πώς να το πω, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν ανά τον κόσμο όλοι αυτοί οι πόλεμοι, αυτή η αδικία τέλος πάντων. Άρα λοιπόν νομίζω είναι, συμβολίζει η σημαία αυτή ότι είμαστε κατά των πολέμων.